Κώστα Προύσαλη, πόσο μας έλειψε? Μας έλειψε πάρα πολύ. Ο Ηρακλής είναι για να παίξει στην Ευρώπη. Καλησπέρα κιόλας. Ο Ηρακλής είναι για να παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ηρακλής είναι για να παίξει στο Champions League. Αλλά φέτος ήρθαμε να κάνουμε το πρώτο βήμα, να ξαναβγάλουμε τον Ηρακλή στην Ευρώπη. Ναι. Αύριο ξεκινάμε τα play-off. Που όλη τη χρονιά παλεύαμε για να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Τα καταφέραμε, αλλά από αύριο αρχίζει η χρονιά για μας. Μπαίνουμε στα play-off. Θέλουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξη του κόσμου. Mm-hmm. Θέλουμε μια γεμάτη μικρά έτσι ώστε να πάρουμε δύναμη στις δύσκολες συνθήκες του αυριανού αγώνα, γιατί σίγουρα ο αυριανός αγώνας είναι ένας δύσκολος αγώνας. Παρόλο που έχουμε παίξει 10 παιχνίδια στην έδρα μας νίκες, μία ήταν μόνο τον Ολυμπιακό, το αυριανό παιχνίδι θα είναι διαφορετικό παιχνίδι για μας. Θέλουμε να κερδίσουμε. Η Κυψία έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την έχουμε αντιμετωπίσει σχετικά πρόσφατα. Ξέρουμε τα δυνατά σημεία και καλό τον κόσμο μαζί μας να βγάλουμε γούστα μέσα στο γήπεδό μας. Θυμάμαι τώρα που λες για γούστα, Κώστα, θυμάμαι και δική σου ατάκα αλλά και των υπολείπων έτσι, πιο έμπειρων παιδιών, όπως του Λάμπη, όπως του Τόλι. Κυρίως τη δική σου ατάκα όταν επέστρεψε στον Ηρακλή φέτος, να λες ότι είμαστε παίχτες που αποτελούμε μια ομάδα που θέλουμε τα μεγάλα μάτς. Που διψάμε για τα μεγάλα μάτς, που παίζουμε καλύτερα στα μεγάλα μάτς, που τα δίνουμε όλα στα μεγάλα μάτς, πόσο μάλλον όταν έχουμε και αυτόν τον κόσμο μπροστά μας. Το αυριανό είναι ένα τέτοιο μεγάλο μάτς, έτσι, γιατί όλοι οι κόποι σας της χρονιάς που σας έφεραν στην τετράδα, θέλετε να τους κάνετε, να τους δώσετε συνέχεια, γιατί αυτός που μπαίνει στην τετράδα δεν μπαίνει μόνο στην κανονική διάρκεια, πρέπει να μπει και μέσα στο play-off για να πάρει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από αύριο όλα τα μάτια για μας είναι τελικούς. Είτε είναι πρωτάθλημα, είναι τα μεγάλα μάτς που περιμένατε και θέλατε, έτσι. Γι' αυτό ήρθαμε στον Ηρακλή, γι' αυτό θέλαμε όλη τη χρονιά παλεύαμε και εμείς και οι διοίκησης και ο κόσμος για να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Είναι μεγάλο μάτς, είναι το πρώτο βήμα για να μπούμε στην τετράδα. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, όλα τα παιδιά έχουν καλή ψυχολογία, έχουμε δουλέψει καλά. Θεωρώ ότι με τις πάσεις του κόσμου θα βγάλουμε γούστα και αύριο. Γιατί έχουν προστατέψει πάρα πολύ καλά τη μικρά φέτος. Σωστά. Δεν βρίσκω τον λόγο να μην το κάνουμε για αύριο. Εγώ να τονίσω ότι υπάρχει και πολύ σημαντική, θα είναι μάλλον πολύ σημαντική και οικονομική βοήθεια για το τμήμα, μιας και το αναφέρει ο Κώστας για γεμάτη μίκρα και έχει απόλυτα δίκιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε έξοδα, έχουμε Final Four στη Ρόδο, έχουμε πολλές υποχρεώσεις που πρέπει η ομάδα να είναι σωστή σε όλες αυτές, γι' αυτό και χρειάζονται και τα κομμένα εισιτήρια για την αυριανή μάχη. Είναι ένα παιχνίδι, Κώστα, που μπαίνεται σε μια διαφορετική διαδικασία. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν λάθη, έτσι. Τα λάθη, να το πω αλλιώς, δεν συγχωρούνται. Άλλο είναι το να παίξει ένα μάτς και να το χάσει στην κανονική διάρκεια και μετά να έχεις 3-4-5 αγωνιστικές που λες ότι το διορθώνω. Και άλλο ένα παιχνίδι. Συμφωνώ. Απλώς αυτή είναι μια σειρά αγώνων με την ίδια ομάδα. Στις δύο νίκες. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε το 1-0 αύριο, έτσι ώστε να δείξουμε ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή τη σειρά. Δίκαια είμαστε πιο πάνω στην βαθμολογία από την Κυψιά. Όλη τη χρονιά, όταν σε ένα μαραθώνιο 22 αγώνων είσαι παραπάνω στην βαθμολογία, σημαίνει ότι δίκαια κατέλαβες αυτή τη θέση. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να το πιστοποιήσουμε και αύριο. Ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από την Κυψιά. Όπως ξανά είπα, δεν θα είναι εύκολος αγώνας. Η Κυψιά είναι μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Που και αυτή δεν θα έρθει για τουρισμό αύριο. Θα έρθει να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Και το άλλο μάτι. Είναι... Με κανέναν λόγο δεν πρέπει να την αφήσουμε να αναπνεύσει αύριο. Από τον πρώτο πότο πρέπει να μπούμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να το ξαναπούμε ότι μετράνε οι νίκες, έτσι δεν μετράνε τα σετ. Εδώ χρειάζεται υπομονή. Γιατί και το 3-2 είναι νίκη. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα λήξει 3-0, δεν θα λήξει 3-1. Δεν χάνεις βαθμό. Είναι μέσα έξω τα μάτς, είναι στις δύο νίκες. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και φαντάζομαι και εσείς δεν δίνετε σημασία στο σκορ, έτσι, παρά μόνο στη νίκη. Η νίκη, αύριο θέλουμε νίκη, αλλά όπως είπα και πριν, θέλουμε να μπούμε δυνατά. Θέλουμε να τελειώσουμε το βαρύ μάτς ώστε να τον πιο γρήγορα. Mm-hmm. Για να δείξουμε ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή τη σειρά. Να μην δώσουμε κανένα δικαίωμα στην Κυψιά να πιστέψει ότι μπορεί να μας κάνει τη ζημιά. Κώστα, επειδή η προηγούμενη εβδομάδα είχατε θέματα από την άποψη ότι λόγω του Πανελληνίου Πρωταθλήματος εφήβων έλειπε ο Λάμπης, έλειπε ο Τσιουμάκας, έλειπε ο Μπουράκης, δεν προπονηθήκατε όπως θέλατε και νομίζω αυτό βγήκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα δεν είχε τις αντοχές και τις δυνάμεις. Τώρα αυτή η εβδομάδα κύλησε πολύ καλύτερα με την προετοιμασία. Εντάξει, αυτά τώρα είναι όλες τα δικαιολογίες. Εγώ δεν στέκομαι σε δικαιολογίες. Τα παιδιά σε χαρακτήρα έπρεπε να πάνε να πάρουν το τρόπαιο μαζί με τον coach και το πήρανε. Από εκεί και πέρα, εμείς κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι. Έχει περάσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε να είμαστε μέσα στο γήπεδο. Αλλά όπως είπα, η ομάδα είναι καλά προετοιμασμένη, είναι καλά ψυχολογικά. Έχει πετύχει αυτό που, για το οποίο χτίστηκε το καλοκαίρι, να μπει στα play-off και όσο πιο ψηλά γίνεται. Απλώς τώρα να χαρούμε το παιχνίδι
να τα δώσουμε όλα για να ξαναβγάλουμε τον Ηρακλή στην Ευρώπη, γιατί ο Ηρακλής εκεί άνοιξε στην Ευρώπη. Σε ψηλά στρώματα. Έτσι ακριβώς. Και επειδή από εδώ και πέρα αυτά τα παιχνίδια είναι όντως μεγάλα, με τη φάση των play-off με την Κηφισιά και με το Final Four που ακολουθεί 20 και 21, φαντάζομαι τα σκέφτεσαι πολύ περισσότερο πλέον στο μυαλό σου έρχονται, έτσι. Και αναμνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος, γιατί και εσύ είσαι από τους αθλητές που σήκωσαν κούπες με τη Φανέρα του Ηρακλή. Κοίταξε, ο στόχος είναι αυτός. Όχι, αυτό ήρθαμε για να ξανακάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο, να παίζει ημιτελικούς, τελικούς και γιατί όχι να πάρει και κούπες στο άμεσο μέλλον. Βήμα-βήμα, χρονιά με τη χρονιά, να ξανακάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο. Αυτός είναι ο στόχος. Ραντεβού αύριο στο γήπεδο. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Έτσι, έτσι, να σε καλά.